ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα πάμε στα τις Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε λίγο. Όμως προτείνω να ξεκινήσουμε από τις πυρκαγιές που είχαμε για μία ακόμη φορά στο νησί της Ζακύνθου, που τώρα προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την θέσουν υπό έλεγχο. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές αυτό το καλοκαίρι και είχαμε και παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού, του κ. Τόσκα, το προηγούμενο διάστημα, που μίλησε για οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης. Συμφωνείτε με αυτό, κύριε Παπαδημούλη? Κοιτάξτε, στη Ζάκυνθο είναι εξαιρετικά πολλές οι φωτιές για να τις αποδώσει κανείς μόνο στο φυσικό παράγοντα. Όσους τοπικούς παράγοντες έχω ακούσει εκεί, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν συστηματικές προσπάθειες εμπρησμών. Δεν είμαι ειδικός για να κάνω συνολικές θεωρίες. Η γνώμη είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι, είτε στηρίζουν την κυβέρνηση είτε την αντιπολιτεύονται, να κάνουμε ένα πράγμα. Να στηρίξουμε και να πούμε ένα μπράβο στους ανθρώπους που δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις ζημιές, και είναι χιλιάδες αυτοί, να τους δώσουμε ως πολιτεία όσο το δυνατόν μεγαλύτερα εφόδια για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, και να κρατήσουμε, κυρία Αναστασοπούλου, έξω από την κομματική αντιπαράθεση και τη μικροπολιτική, την προσπάθεια της χώρας να το προστατεύσει το δασικό της πλούτο. Η κυβέρνηση νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διασφαλίσει 1000% ότι τα καμένα θα αναδασωθούν, ότι οι δασικοί χάρτες εκεί που είχε δάσος θα διασφαλίζουν ότι θα παραμείνει δάσος, να μην φυτρώσουν αυθαίρετα και βίλες όπως παλιότερα. Mm-hmm. Και επίσης να πω ότι παρότι ήταν μια χρονιά που είχε αρκετές πυρκαγιές, αν τη συγκρίνει κανείς με προηγούμενες χρονιές, το 7 και το 9, τότε είχαμε μεγαλύτερες ζημιές και είχαμε και δεκάδες νεκρούς. Επειδή μιλήσατε για τα εφόδια που πρέπει να δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους, εφόδια τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Παπαδημούλη, δεν είχαν δοθεί. Δηλαδή, οι ελλείψεις δεν είναι δεδομένες. Και ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τις ελλείψεις και για τα μέσα που είχαν οι πυροσβέσεις στο και 5 και όχι στο παραπέντε. Κοιτάξτε, κυρία Αναστασοπούλου, πάντα υπάρχει και η δυνατότητα του καλύτερου. Απλώς εγώ θυμάμαι ότι όταν γινόταν μια συζήτηση για να εξασφαλίσουμε κάποιους πυροσβέστες στην υποδομή της χώρας και στην άμυνα της χώρας, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν αυτή τη ρύθμιση που τελικά πέρασε κατά πλειοψηφία. Αυτά τα κόμματα που αρνήθηκαν αυτή την ανθρώπινη υποδομή για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, τώρα έχουν ανέβει στα κεραμίδια και φωνάζουν. Το θεωρώ μικροπολιτική. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να δούμε και τι παραπάνω χρειάζεται. Υπάρχουν πορίσματα από το 7 mm-hmm. και από το 9 ομόφωνα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής που τότε συγκροτήθηκε. Κάποια από αυτά έχουν προωθηθεί και έχουν γίνει πράξη, κάποια εκκρεμούν. Ας δούμε λοιπόν με την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση και συνένεση τι παραπάνω χρειάζεται. Μάλιστα. Και να δούμε επίσης, κυρία Αναστασοπούλου, και το θεωρώ εξίσου σημαντικό, και την ευθύνη του πολίτη. Ο πολίτης ο οποίος χτίζει αυθαίρετο σε καμένα ή σε ρέμα, δεν καθαρίζει την αυλή του και απλώς φωνάζει που είναι το κράτος, είναι ένα είδος πολίτη που δεν πρέπει να το χαϊδεύουμε. Ούτε αυτό τον πολίτη όμως πρέπει να τον ελέγξει το κράτος. Ούτε η πολιτική, ούτε η πολιτική, ούτε οι δημοσιογράφοι. Ο πολίτης ο οποίος χτίζει αυτή τη στιγμή αυθαίρετα πρέπει να ελεγχθεί από το κράτος. Σας το λέω γιατί εγώ θέλω να επενέσω αυτόν τον πυροσβέστη της Ζάκυνθου που τον είδα να λέει σε ένα δημοσιογράφο που πήγαινε να κάνει ρεπορτάζ τα καμένα σαν το κοράκι, να του λέει φυγέτε από εδώ, βοηθήστε μας να ζήσουμε τη φωτιά. Καλά, τη δουλειά μας κάνουμε κι εμείς, κύριε Παπαδημούλη, προκειμένου να ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες και το ξέρετε πολύ καλά. Εσείς την κάνετε καλά, κυρία Αναστασοπούλου, αλλά όπως υπάρχουν πολιτικοί και πολιτικοί. Σε όλα τα επαγγέλματα. Όπως υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Ταξιτζίδες και ταξιτζίδες, υπάρχουν και δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι. Πάμε λίγο στη ΔΕΘ. Πάμε να δούμε τι περιμένουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι να περιμένουν οι Έλληνες, κύριε Παπαδημούλη, αν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για παροχές και για να το πάω λίγο παρακάτω, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης να πιστέψει, για παράδειγμα, τον Αλέξη Τσίπρα και όσα θα πει στη ΔΕΘ από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει όλα όσα είπε στις προηγούμενες. Να σας πω τι περιμένω εγώ από τη ΔΕΘ. Εγώ περιμένω από τη ΔΕΘ έναν πρωθυπουργό να μιλήσει όχι τη γλώσσα της παραχολογίας, αλλά τη γλώσσα του ρεαλισμού, του αριστερού ρεαλισμού, του προοδευτικού σχεδίου και να παρουσιάσει εκείνα τα βήματα που θα εγγυηθούν ότι αυτή η ΔΕΘ θα είναι η τελευταία που θα βρει την Ελλάδα με μνημόνια.
Ο βασικός στόχος της χώρας μας, κυρία Αναστασοπούλου, είναι να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, την επιτροπία που προκάλεσε η χρεοκοπία, τις οδυνηρές συνέπειες τις οποίες ζούμε εδώ και χρόνια. Και για να το πετύχουμε αυτό, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν προτεραιότητες. Να κλείσει γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις η τρίτη αξιολόγηση. Να πετύχει η επίσκεψη Μακρόν που θα βοηθήσει την Ελλάδα κυρίως με την επιτάχυση επενδύσεων όλων των μορφών που θα δώσουν μια όθηση στην ανάπτυξη. Η χώρα... Να βάλω εδώ ένα αστερίσκο για να κάνουμε έτσι και ζωντανό διάλογο όπως μας έχετε συνηθίσει, κύριε Παπαδημούλη. Πριν τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία δεν υποστήριζατε τον Μακρόν, σας λένε πάρα πολύ. Τώρα τον περιμένουμε, περιμένουμε πάρα πολλά από εκείνον, επενδύσεις και βοήθεια. Τι περιμένουμε συγκεκριμένα από τον ίδιο και γιατί άλλαξε η γνώμη σας σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν άλλαξε η γνώμη μας. Αυτό που προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση είναι να προασπίζει το συμφέρον του ελληνικού λαού και της χώρας, δημιουργώντας συμμαχίες και φιλίες και σπάζοντας την απομόνωση της χώρας προς όφελος του ελληνικού λαού. Η Γαλλία, κατά παράδοση, έχει μία θετική στάση απέναντι στη χώρα μας και νομίζω ότι είναι καλό για τη χώρα. Και το λέω αυτό και προς τα κόμματα και τα κανάλια που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Είναι καλό για τη χώρα ότι ο Μακρόν έρχεται στην Ελλάδα και είναι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό ως Προέδρου της Γαλλίας. Είναι καλό για την Ελλάδα. Κόμματα της αντιπολίτευσης έρχεται... καταγγέλνουν ότι ο Μακρόν έρχεται ως ατζέντης εδώ για να πάρει ό,τι βρει μπροστά του. Ναι. Να πω ότι αυτό όταν το λένε κόμματα που ξεπούλησαν τη χώρα, που χρεοκόπησαν τη χώρα. Ο κύριος Λαφαζάνης το λέει, πρώην σύντροφός σας. Εγώ μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, για τη Νέα Δημοκρατία και που είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης. Και για τα μέσα ενημέρωσης που τη στηρίζουν 1000%, καμιά φορά γίνονται και βασιλικότεροι του βασιλέως. Για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον τιμώ, αλλά έχω διαφορετική άποψη μαζί του. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε το δικό του κόμμα. Θυμίζω, κύριε Αναστασοπούλου, ότι σε αυτό εδώ το κανάλι και άλλα κανάλια, το Λαφαζάνη τον εμφάνιζαν ως δαίμονα όταν ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα κάποιοι νομίζουν ότι προβάλλοντάς τον θα κόψουν από το ΣΥΡΙΖΑ για να ωφεληθεί. Δεν πρέπει να δίνετε για να ωφεληθεί βήμα σε η Νέα Δημοκρατία. Όλους, ασφαλέστατα. Ασφαλέστατα, ακόμη και σε μένα. Έχω κανένα χρόνο να έρθω στο Sky. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι ένας χρόνος, κύριε Παπαδημούλη. Θα ανατρέξουμε στα αρχεία μας τώρα. Να ανατρέξετε. Λίγο πριν το καλοκαίρι με ενημερώνουν ότι ήσασταν εδώ. Να ανατρέξετε. Όχι, δεν παραπονιέμαι. Εγώ αναλαμβάνω και το κόστος του να μην με καλούν συχνά κάποια κανάλια, αλλά θα λέω αυτά που πιστεύω. Προφανώς, πάμε να δούμε λίγο. Θέλουμε τις επενδύσεις, κύριε Παπαδημούλη. Η κυβέρνηση τις θέλει τις επενδύσεις. Γιατί, για παράδειγμα, με την Ελληνικός Χρυσός έχουμε δει τι γίνεται. Και υπάρχει εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ότι και με το ελληνικό. Υπάρχουν κάποιοι μες στην κυβέρνηση οι οποίοι φρενάρουν τις επενδύσεις. Να σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση αυτή όχι απλώς θέλει τις επενδύσεις, αλλά έχει καταφέρει μέσα στο 2017 να έχουμε μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων. Δεν φτάνει αυτό. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες επενδύσεις όλων των μορφών, και ιδιωτικές και μικτές και δημόσιες, γιατί στα χρόνια του μνημονίου μετά τη χρεοκοπία χάθηκαν περίπου 100 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτάχυνση των επενδύσεων. Για παράδειγμα, στο ελληνικό, νομίζω ότι μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η επιτάχυνση για την έναρξη υλοποίησης αυτής της επένδυσης που θα φέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κράτησα πριν λίγο ότι η τρίτη αξιολόγηση πρέπει να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ότι οι επενδύσεις πρέπει να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ένας ενδεχόμενος ανασχηματισμός θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προέχει η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, η οποία θα δώσει όθηση σε όλους τους στόχους που υπηρετούν την κεντρική προτεραιότητα. Η κεντρική προτεραιότητα, κυρία Αναστασοπούλου, είναι η έξοδος από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, η ταχύτερη δυνατή μείωση της ανεργίας. Γι' αυτό και η έμφαση στις επενδύσεις. Όσα σας λέω είναι οι προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής. Θα βγούμε από το μνημόνιο του 2018, κύριε Παπαδημούλη. Κατά τα άλλα, να τελειώσω τη φράση μου. Κατά τα άλλα,
ο ανασχηματισμός είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού και δεν προαναγγέλλεται. Η γνώμη μου, η αίσθηση που έχω είναι ότι αυτή την ώρα, σε αυτή την κούρσα επιτάχυνσης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός αξιολογεί τους πάντες μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, έτσι ώστε όταν κρίνει σκόπιμο να κάνει εκείνες τις βελτιωτικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να πετύχει αποτελεσματικότερα στους στόχους. Καταλαβαίνω και θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, ποτέ μου δεν μου άρεσε να εξοραίζω τα πράγματα, ότι υπάρχει ένας κόσμος που νιώθει κόπωση, που νιώθει απογοήτευση, που συγκρίνει αποτελέσματα με προσδοκίες, που συγκρίνει το έργο του ΣΥΡΙΖΑ με τις υποσχέσεις που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σας λέω κάτι πολύ καθαρά και σας το λέω με την εμπειρία και τη γνώση του Αντιπρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τον ψήφισε το 75% mm-hmm. των Ευρωβουλευτών από 28 κράτη-μέλη. Κάτι σημαίνει αυτό. Κανείς στις Βρυξέλλες δεν συμμερίζεται τα γιουρούσια ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που η πρώτη τους προτεραιότητα, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται μόλις ξυπνήσουν και το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται πριν κοιμηθούν, είναι πώς θα ρίξουν αύριο τον Τσίπρα. Μπάμε τις φωτιές, μπάμε τη Βενεζουέλα, μπάμε την Εστονία, μπάμε το ένα, μπάμε το άλλο. Είναι ώρα mm-hmm. να αφήσουμε πίσω μας φαινόμενα εμφυλιοπολεμικού φανατισμού, κυτρινισμού, μικροπολιτικής. Όλοι έχουν κάνει λάθη και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ευθύνες του. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζει, με εξαίρεση λίγους φανατικούς, είναι να μειωθεί η ανεργία, να αρχίσει να βελτιώνεται ακόμη ταχύτερα και περισσότερο η οικονομική κατάσταση. Όλα αυτά είναι στο μέλλον όμως, κύριε Παπαδημούλη. Γιατί ο πολίτης τώρα έχει να αντιμετωπίσει έμφυα, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, περικοπές στις συντάξεις από το 2019. Επειδή παρακολουθώ Sky. Δεν είναι πραγματικότητα αυτό. Επειδή παρακολουθώ Sky και άλλα κανάλια, η κατάσταση δεν είναι μόνο στο μέλλον. Ήδη η κατάσταση έχει αρχίσει και βελτιώνεται. Στον τουρισμό έχουμε μια σημαντική βελτίωση. Στις εξαγωγές έχουμε μια σημαντική βελτίωση. Στη βιομηχανική παραγωγή έχουμε μια αξιόλογη. Όχι, κύριε Αναστασόπουλη. Επιτρέψτε μου να σας πω. Για τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, όταν σας ρωτάω για τον έμφυα, τους πληστηριασμούς, τις κατασχέσεις, περικοπές, συντάξεις και μισθούς, του απαντάτε ότι πήγε καλύτερο ο τουρισμός. Όχι. Όταν μου λέτε αυτά, απαντώ στην επισήμανσή σας ότι τα περιβελτίωση αφορούν το μέλλον, ότι είναι λόγια. Και σας λέω δεν είναι λόγια, είναι μια πραγματικότητα. Κάποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα, τη βούλιαξαν, φόρτωσαν όλο το βάρος στον ελληνικό λαό. Και πήγαν σπίτι τους. Και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί με αδυναμίες, με λάθη, έχοντας τάξει παραπάνω από αυτά που μπορούσε να τα δεχθώ όλα αυτά, έχοντας μικρή αποτελεσματικότητα ακόμη στο να βάλει κάποιους κλέφτες φυλακή, κάνει κάποια βήματα. Και αυτό το καλοκαίρι και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής έχουν γίνει περισσότερα βήματα mm-hmm. και στο να μπαίνουν λουκέτα στην παραβατικότητα έχουν γίνει κάποια βήματα. Και τα έχουμε και τα αναδεικνύουμε αυτά ούτως ή άλλως. Και λέω ότι πρέπει να αρχίσουμε κόντρα σε μια λογική μικροπολιτικής και μίζερης mm-hmm. καταστροφολογίας, να αρχίσουμε να συζητάμε πώς θέλουμε τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Ωραία, ένα θέμα είναι να κλειδώσουμε, γιατί τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο από τον αυτόματο πιλότο, με αποτελεσματική δουλειά, ότι τον Αύγουστο του 2018 βγαίνουμε από τα μνημόνια και την Επιτροπία. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε από τώρα είναι πώς θέλουμε τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Mm-hmm. Πώς θα αυξήσουμε λοιπόν, την πίτα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, παρακαλώ. Μου είπατε για τη φορολογία. Για να μπορέσουμε, χρειάζεται να μειωθεί το φορολογικό βάρος στρωμάτων που υπερφορολογούνται. Όχι μόνο μέσω του έμφυα. Θα πει κάτι τέτοιο αλλά ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ για μείωση της φορολογίας. Μην που ζητάτε εμένα να προαναγγείλω. Κάτι περισσότερο εγώ από σας εμάς είπα, θα ξέρετε. Βεβαίως, αλλά επειδή ξέρω, γι' αυτό ξέρω και τι λέω και πότε το λέω. Σας είπα να μην περιμένετε παροχολογία, αλλά Σαμαρά, αλλά Παπανδρέου. Και άλλα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι είχε πράγματα τα οποία δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που περιμένω από τον Πρωθυπουργό mm-hmm. είναι έναν Τσίπρα ρεαλιστή
που να κάνει απολογισμό σε σχέση με πέρσι και να βάλει εκείνους τους στόχους και εκείνο το χρονοδιάγραμμα που τον Αύγουστο 18 να βγούμε από τα μνημόνια. Εγώ κατάγομαι από ορεινά χωριά της Ηπείρου. 1000 μέτρα υψόμετρο το χωριό και του πατέρα μου και της μάνας μου. Και ο κύριος Τσίπρας, κάπου εκεί λοιπόν, κοντά είναι. Και ο Τσίπρας Ηπειρώτης είναι κατά το ίμιση, από την Άρτα. Λοιπόν, και μάλιστα από ορεινό χωριό. Οι παππούδες μας, εμάς, μας έλεγαν κάτι. Είναι προτιμότερο, παιδί μου, να λες θα κάνω 5 και να κάνεις 4, 5 ή 6, από το να λες θα κάνω 100 και να κάνεις το τέλος 20. Πιο σαφής δεν θα μπορούσατε να ήσασταν. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε, γιατί θέλω να πάμε λίγο το θέμα που προέκυψε με την Εσθονική Προεδρία, κύριε Παπαδημούλη. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας καλώς έπραξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι μόνο 8 από τις 27 χώρες υπέγραψαν αυτό το κείμενο που προέκυψε από αυτή τη συνάντηση. Η συνάντηση αυτή δεν οργανώθηκε από την Εσθονική Προεδρία, αλλά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας. Δεν απομονώθηκε η Ελλάδα με τη στάση που επέλεξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Νομίζω ότι έχασαν όσοι προσπάθησαν ανιστόρητα να ταυτίσουν τον ναζισμό με τον κομμουνισμό. Σπέβδω να σας πω, κυρία Αναστασοπούλου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του και από τους πολιτικούς του προγόνους, με κυριότερο τον συνασπισμό, δημιουργήθηκε ως αντιπαράθεση, αντίδραση στην ολοκληρωτική εκτροπή του σταλινισμού, στον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού. Εμείς έχουμε τις ρίζες μας αυτούς που υπεράσπισαν την άνοιξη της Πράγας κόντρα στα σοβιετικά τάγκς. Εμείς αγωνιζόμασταν οι παλιότεροι στα χρόνια της δικτατορίας κόντρα στη Σοβιετική Ένωση που έκανε συμφωνία με τους Πατακούς, τους Μακαρέζους και τους Παπαδόπουλους. Είναι καιρός όμως να ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Παπαδημούλη, για τα εγκλήματα του παρελθόντος, ενώ ο κόσμος έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά που περιγράφουμε πριν. Στην Ελλάδα τη συζήτηση αυτή δεν την άνοιξε η κυβέρνηση. Την άνοιξε, γυρίζοντας πολύ πίσω το ρολόι της ιστορίας, πρωτίστως η αξιωματική αντιπολίτευση, λογαριάζοντας ότι με ανιστόρητες εξισώσεις ναζισμού-κομμουνισμού θα κερδίσει πόντους σε βάρος της κυβέρνησης Τσίπρα. Ξεπλένει τον ναζισμό, κατά τη γνώμη σας? Ορισμένοι, ναι, για τον πολύ απλό λόγο ότι δυστυχώς, και το λέω με λύπη μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που κατά τα άλλα δηλώνει φιλελεύθερος, έχει αναβαθμίσει μέσα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλώνει, δεν είναι? Ακούστε τι σας λέω. Δηλώνει φιλελεύθερος, αλλά την ίδια ώρα έχει κάνει αντιπρόεδρο έναν ακροδεξιό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και κορυφαίο τομεάρχη, ένα χουντικό, τον Μάκη Βορύδη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, αυτούς τους είχε πετάξει έξω από την παράταξη και τους πολιτικούς τους προγόνους και τους θεωρούσε άκρα. Ο Κώστας Καραμαλής, ο ανιψιός του ιδρυτή, ως πρωθυπουργός, τους θεωρούσε άκρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, και πάντως η απόσταση σας με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαδημούλη, μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Έτσι. Να τελειώσω τη φράση μου. Και ο νεότερος Καραμαλής, ο βουλευτής Ερών, είπε και προσυπογράφω ότι είναι επικίνδυνη, άδικη και ανιστόρητη η εξίσωση ναζισμού-κομμουνισμού. Να σας το πω απλά. Ο Στάλιν έκανε εγκλήματα. Και εμείς είμαστε απέναντι. Και ο υπαρκτός σοσιαλισμός κατέρευσε διότι δεν είχε δημοκρατία. Και γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για ένα σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία κόντρα σε όλα αυτά. Αλλά, προσέξτε κάτι. Το να φορτώνει κανείς στον κομμουνιστή που αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της χώρας μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ ή μέσα από την ΕΔΑ ή στις αντιδικτατορικές μάχες. Τα εγκλήματα του Στάλιν είναι σαν να χρεώνει σε ένα χριστιανό κανείς τα εγκλήματα της Ιεράς Εξέτασης. Λοιπόν, πάμε είναι να σαν να χρεώνει λίγο σε έναν μουσουλμάνο που είναι 1,5 δισεκατομμύριο στον πλανήτη. Τα φρικιαστικά εγκλήματα του ISIS. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαδημούλη, σας κατηγορεί από χθες ότι βιαστήκατε με non-paper του Μεγάρου Μαξίμου να δείξετε το Ρουβίκονα πίσω από την επίθεση στο Δόλ. Σας απευθύνουν λοιπόν ερώτημα για το πώς το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται ο Ρουβίκονας. Κοιτάξτε, όποιος και αν βρίσκεται πίσω από την επίθεση, είναι μια άθλια επίθεση αυτή, απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και οφείλουν
όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας να καταγγέλουν τέτοιους βανδαλισμούς, τέτοιες αθλειότητες. Αυτό που νομίζω όμως πρέπει επίσης να καταδικάσουμε με την ίδια ή και μεγαλύτερη σφοδρότητα είναι τη σπουδή του δημοσιογραφικού οργανισμού Μαρινάκη να καταγγείλει την κυβέρνηση ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση που, από ό,τι πληροφορήθηκα, οργάνωσε και διεξήγαγε μια ομάδα αναρχικών όπως παρουσίασε. Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσει να σχολιάζω non-paper τα οποία δεν συντάσσω και δεν διαβάζω. Και όλο αυτό το διάστημα της συζήτησής μας, της σύντομης, προσπαθώ να μένω στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι θα πρέπει, όταν γίνεται μια απαράδεκτη ενέργεια, να την καταδικάζουμε, αλλά να αποφεύγουμε και την πολιτική Μάλιστα. και τη δημοσιογραφική αθλειότητα. Και είναι αθλειότητα, για όποιον τη διέπραξε, να κατηγορεί την κυβέρνηση, γιατί κάποιοι αναρχικοί που έχουν επιτεθεί και έχουν σπάσει και πολλά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέθηκαν στα άδεια γραφεία του πρώην δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη. Κύριε Παπαδημούλη, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές αυτό που σας λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στο στούντιο του Online. Καλημερίζουμε λοιπόν. Πάμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι να βρούμε το